είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και βλέπετε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, ότι ζήτησα να αλλάξουμε λίγο την εικόνα και το πλάνο. Αντί να βγούμε σε ένα παράθυρο, όπως συνηθίζουμε τηλεοπτικά, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, αλλά δημιουργεί μια απόσταση, ζήτησα από τον Ηλία να βγούμε όλοι μαζί. Γιατί έτσι νιώθω πολύ οικεία όταν έχω μαζί μου εδώ στην κουβέντα τον Μάκη τον Εξαρχόπουλο, το βλέπετε δίπλα μου, και τον Δημήτρη τον Γκρούπη. Είναι, να το πω έτσι, στη γλώσσα μας του συναφιού, άτομα του χώρου που ξέρουν πολύ καλύτερα και από μένα τις δυσκολίες, τα προβλήματα και το πόσο πραγματικά δουλειά πρέπει να ρίξει κάποιος για να βγάλει ένα περιοδικό, μια εφημερίδα ή για να κάνει μια τηλεοπτική εκπομπή. Καλώς ορίσατε και οι δυο. Να καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα τους τηλεθεατές που πλέον για μας έχουν γίνει και γνώριμοι και στο μέσο του TV10 που είναι πάντα φιλόξενοι και στα πολλά πλέον χρόνια που είμαι μαζί με τον Μάκη Εξαρχόπουλο και κάναμε κάποια πράγματα μας έχει φιλοξενήσει πάρα πολλές στο TV10 και προσωπικά εσύ Χρήστο και μιλάμε στον Ενικό γιατί είμαστε φίλοι και δεν θα έχει νόημα ο πληθυντικός φαντάζομαι. Και να σε ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα που πάντα έτσι είσαι πρόθυμος να στηρίζεις όλες αυτές τις προσπάθειες. Σήμερα θελήσαμε έτσι να επικοινωνήσουμε με τους Τρικαλινούς και τους Θεσσαλούς και όλους τους Έλληνες που βλέπουν και μέσω το ίντερνετ, το TV10, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι τα 25 χρόνια του διαλόγου της εφημερίδας των Τρικάλων. Και ο δεύτερος λόγος είναι να κάνουμε μία ανασκόπηση της πορείας του Ξένιου Θεσσαλού αλλά κυρίως να αναφερθούμε στα καινούργια πράγματα που ετοιμάζουμε τους επόμενους μήνες. Πριν πάμε λίγο σε αυτά. Καταρχάς βλέπω ότι εδώ έχει μπροστά το διάλογο και ο Μάκης έχει το Ξένιο Θεσσαλό. Ο διάλογος είναι τα έχουμε χωρίσει δικό τα πράγματα. Σου παιδί 100%. Ο Θεσσαλός είναι και των δυο σας. Το θολμούσα να πω. Γιατί, Μάκη, έχεις πολιτογραφηθεί Τρικαλινός, ενώ δεν είσαι Τρικαλινός. Δεν είμαι Τρικαλινός. Πρώτα να πω και εγώ τη δική μου καλησπέρα στους τηλεθεατές. Δεν είμαι Τρικαλινός, αλλά τα τελευταία 8 πλέον χρόνια, από το 12 και έπειτα, είμαι για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα Τρίκαλα. Συνεργαζόμενος με τον Δημήτρη τον Γκρούπη σε πολλά επίπεδα και το τελευταίο μας παιδί, όπως ανέφερες, το πιο πρόσφατο είναι ο Ξένιος Θεσσαλός, ο οποίος πρωτοκυκλοφόρησε το 2016. Θα πάμε να μιλήσουμε αναλυτικά και για το διάλογο και για τον Ξένιο Θεσσαλό και για αυτά που ετοιμάζεται. Εγώ όμως θέλω πρώτα να πω το εξής. Δημήτρη, και μαζί με το Κιωμάκης που έχετε κάνει τόσα πράγματα μαζί, κόντρα στο ρεύμα, και είναι, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, επιμένεις και επιμένετε στην εφημερίδα, στις εκδόσεις, στα έντυπα, την ίδια ώρα που με ταχύτητα φωτός πια μεταδίδονται και τα νέα και όλα μέσω του διαδικτύου κυρίως, και επιμένετε και καλά κάνετε και κρατάτε θερμοπύλες μέσα από μια σειρά εκδόσεων που η κάθε μία έχει πραγματικά και ταυτότητα αλλά και ουσία. Και είναι ένα σημείο που νομίζω ότι πρέπει να το, όχι απλά επισημάνουμε, να το τονίσουμε. Γιατί όλη αυτή η δουλειά που κάνετε είναι χρονοβόρα, κοστοβόρα και στη τελική ανάλυση δεν πληρώνεται. Κάθε μέσο να έχει τη δική του αποστολή, πιστεύω. Δηλαδή, ασφαλώς και σήμερα το διαδίκτυο, η τηλεόραση τρέχουν πιο γρήγορα και όλα αυτά. Εγώ όμως, επειδή μεγάλωσα μέσα στο έντυπο, όπως και νομίζω ότι όλοι μας εδώ, κάθε φορά που βλέπω κάτι στο ίντερνετ που μου αρέσει και είναι έκδοση, τρέχω αμέσως και να το αγοράσω και να το πιάσω στα χέρια μου. Δηλαδή θεωρώ ότι αν δεν είναι κάτι να είναι στο ότι σαν να μην το διάβασα. Αν δεν το ξεφυλίσεις. Αν δεν το ξεφυλίσεις, δεν μου αυτό. Δεν νιώθεις τη μυρωδιά του χαρτιού. Έτσι ακριβώς. Δεν σε πιάνεται. Λοιπόν, ειδικά, εντάξει, γίνεται τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη κουβέντα και το μέλλον του έντυπου τύπου. Έχει μέλλον. Και δεν είναι τυχαίο που και οι μεγάλοι εκδότες των Αθηνών, πολλοί που ξεκινήσανε πρώτα με site, με τηλεοράσεις,
το όνειρό τους είναι να κάνουν μια καλή εφημερίδα. Μην ξεχνάμε ότι παλιότερα, ακόμη και για έναν Αγγελοπούλο που είναι πάλι τώρα στην επικαιρότητα, ενώ είχε μέσα και άλλα ηλεκτρονικά και όλα, έδωσε απίστευτα ποσά για να μπορέσει να κάνει μια εφημερίδα και δεν τα κατάφερε. Γιατί είναι, η εφημερίδα είναι δύσκολο πράγμα, ακόμα και για τους μεγάλους. Πόσο μάλλον για εμάς που παλεύουμε. Αλλά εντάξει, έχουμε συνηθίσει πλέον αυτή τη δουλειά, δεν μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι κόντρα στο ρεύμα. Ναι. Αλλά και με προσωπικές θυσίες. Ο ξένος Θεσσαλός είναι μια ειδική περίπτωση. Δηλαδή, κυρίως ξεκίνησε πρώτα απ' όλα και να προβάλλει τουριστικά τη Θεσσαλία, αλλά μέσα με έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή, μέσα από το να κάνει τους ανθρώπους να μαθαίνουν για τη Θεσσαλία. Δεν είναι συνηθισμένο κλασικό τουριστικό έντυπο. Έχει πολύ πλευρή χρηστική αξία. Δηλαδή, έχει αυτή τη διαφορά. Μακροπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα πάνω από 100.000 περιοδικά το ξένου Θεσσαλού, συνολικά τα 4 τέφια από 25.000 που βγαίνει περίπου το καθένα. Και αυτά όμως κυκλοφορούν κάθε μέρα από χέρι σε χέρι, διαβάζονται, συζητιέται, καινούργιοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην φτάσει στα χέρια κάποιου ανθρώπου σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, ακόμη και στο εξωτερικό, ένα τεύχος. Και όλοι στέκονται με προσοχή. Και είναι σε παραδική κλίμακα, έτσι, και στο εξωτερικό φτάνει. Βεβαίως, δεν είναι. Δηλαδή, κινείται στα πλαίσια τη Θεσσαλία. Αυτό έχει ειδοποιώ διαφορά. Από την πρώτη στιγμή μπήκε ένας μεγάλος στόχος που ειδικά το 2016 φαινόταν. Μας λέγανε τρελίστε τώρα. Δηλαδή, στα χρόνια της κρίσης. Που ήταν η κορύφωση της κρίσης για μας. Το να βγάλουμε ένα περιοδικό εισάξιο των Αθηναϊκών και πολύ διαφορετικό, και μάλιστα να πετύχουμε να βγαίνει από τα Τρίκαλα και να πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα. Τελικά το πετύχαμε με θυσίες πολλές, με προβλήματα πολλά, και συνεχίζουμε και τώρα πιστεύουμε ότι το 20 θα είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά για το περιοδικό. Μάκη, μια που το κρατάς στα χέρια, είναι ένα από τα τέτοια. Να δώσουμε το λόγο σε εσένα τώρα, για τον, να μας μιλήσεις για το ξένιο Θεσσαλό και βέβαια και για τι ετοιμάζεται στα πλαίσια των εκδόσεων αυτών. Κοίταξε Χρήστο, μέχρι στιγμής έχουν βγει στον αέρα, έχουν κυκλοφορήσει 4 τεύχη. Το ένα από τα 4 είναι ειδικό αφιέρωμα στους Σαρακατσανέους. Τα τεύχη αυτά... Αυτό είναι το... Ωραία, δεν ξέρω, Ηλία, μπορούμε να ζουμάρουμε λίγο. Είναι, έχει ένα καταπληκτικό εξώφυλλο. Θα στο ζουμάρει κάτι σε τον Δημήτρη που είναι. Ναι. Μα και εσύ μπορείς να μιλάς βέβαια. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο τεύχος που κυκλοφόρησε το 2016 ήταν αφιερωμένο στο νέο πρόσωπο της Καλαμπάκας. Από δύο λόγια έτσι, ναι, για συνοπτικά. Ήταν αφιερωμένο στο νέο πρόσωπο της Καλαμπάκας, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει. Αυτό το διαπίστωσα μετά στην Αθήνα που κινούμε, στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Θεσσαλία που βρίσκομαι συχνά, ότι δεν ήξερε κανείς ότι η Καλαμπάκα μέσα σε ένα χρόνο, πριν από 3-4 χρόνια βέβαια, απέκτησε 5 μουσεία και έγινε η πόλη των μουσείων. Όχι είναι μόνο μοναδικό φαινόμενο, πόλη δεν είναι μια επαρχιακή πόλη. Μετεώρων και των μοναστηριών. Έγινε και η πόλη των μουσείων. Δεν το, αυτό ναι, είναι λίγο σπάνιο. Λοιπόν, παρουσιάζουμε αυτά τα 5 μουσεία που δημιουργήθηκαν στην Καλαμπάκα. Και φυσικά έχουμε ένα σωρό άλλα θέματα και από την υπόλοιπη Θεσσαλία, αλλά και για την ίδια την Καλαμπάκα, τα μοναστήρια, τους βράχους των μετεώρων κλπ. Το δεύτερο τεύχος είχε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη λίμνη Κάρλα, με την οποία τυχαίνει να ασχολήθηκα, είχα ασχοληθεί στο παρελθόν 10 χρόνια. Επίσης, ήθελα να τονίσω εκεί σε ένα άρθρο μου στην αρχή του δεύτερου τεύχους, ότι οι Θεσσαλοί, δεν ξέρω πόσο το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό, όλοι οι Θεσσαλοί, οι κάτοικοι της Λάρισσας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας, όχι του Βόλου που είναι παραθαλάσσια πόλη, όλοι αυτοί οι Θεσσαλοί που ζουν και κινούνται στις δύο πεδιάδες, ανατολική και τη δυτική, ζουν ουσιαστικά στον Πυθμένα, στον πάτο μιας προϊστορικής λίμνης. Αυτό ήθελα να τονίσω. Πόσο συνειδητοποιημένοι είμαστε ότι πατάμε στον Πυθμένα μιας λίμνης, η οποία βέβαια κάποια στιγμή ανοίγουν τα Τέμπη και αυτή η τεράστια εσωτερική θεσσαλική λίμνη αδειάζει στο Αιγαίο. Πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια βέβαια. Αυτό ήθελα να τονίσω. Γι' αυτό και το έδαφος της Θεσσαλίας. Συγγνώμη, αλλά όπως μας το περιγράφεις, μου έρχεται αυτό που με λες και ήταν χθες. Ο γεωλογικός χρόνος είναι μακρύς.
Αλλά αυτό ήθελα να τονίσω στην αρχή του δεύτερου τεύχους. Και στη συνέχεια παρουσιάζουμε και άλλα θέματα. Έχουμε τη Βλαχόστρατα, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο δρόμος που ακολουθούσαν οι Βλάχοι με τα κοπάδια τους για να ανέβουν στην Πίνδο. Έχουμε το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό μουσείο, ίσως μοναδικό στην Ελλάδα στο είδος του, γιατί παρουσιάζει όλη την ιστορική πορεία του ανθρώπου. Και με ευρωπαϊκές διακρίσεις. Ναι. Προχωράει πολύ καλά. Γι' αυτό το λένε και διαχρονικό. Είναι από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι την νεότερη εποχή. Και το τρίτο τεύχος, λοιπόν, που το έχω και μπροστά μου, που είναι και το πιο πρόσφατο. Στο τρίτο έχουμε ένα θέμα που έκανε εντύπωση σε όλους. Δεν το ήξερε κανείς, πέρα από την περιοχή που αναφέρεται. Πρόκειται για μια ιστορία σαν παραμύθι του Άντερσεν, αλλά είναι γεγονός. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο και τα δεινά του πολέμου... Ηλία, να δείξουμε λίγο και το τρίτο τεύχο, σε παρακαλώ. Μάκη, δώσε το Δημήτρη εκεί να το κρατήσει ο Δημήτρης. Λοιπόν, μετά τα δεινά του πολέμου, οι Δανείοι αποφάσισαν να βοηθήσουν την Ελλάδα κτίζοντας ένα σχολείο σε κάποιο χωριό που δεν είχε σχολείο. Μάζεψαν λοιπόν με ένα παράξενο τρόπο τα χρήματα. Μίλησαν στους μαθητές στα σχολεία της Δανίας και είπαν πως πρώτα θα φτιάξουμε το σχολείο Χάρτινοθ και κρεμάσανε στους τοίχους τους χαρτόνια που είπαν πως είναι η τύχη του ελληνικού σχολείου. Το κάθε του βλάκι για να χτιστεί το σχολείο στήχιζε 2 δεκάρες. Τα παιδιά ανοίξανε τους κουμπαράδες τους, πήγαιναν στο δάσκαλο, έδιναν 2 δεκάρες ή το άλλο έδινε 4. Ο δάσκαλος τους έδινε κάτι σαν γραμματώσιμο, ένα χαρτάκι που πήγαιναν και το κολούσανε στον τοίχο. Το χάρτινο τοίχο του ελληνικού σχολείου. Όταν συμπληρώθηκαν λοιπόν τα απαιτούμενα χρήματα, έρχονται στην Ελλάδα 7 εθελοντές μαστόροι Δανείοι, κτίστες, με τα χρήματα και χτίζουν το σχολείο. Το σχολείο αυτό, και μάλιστα γράφω ακριβώς, επειδή είναι, γράφω βιωματικά συνήθως τα άρθρα μου, πώς βρήκα το θέμα, πώς το δούλεψα. Ναι, πώς... Με συγχωρείς, διακόψω, πού το βρήκες αυτό. Αυτό πάω να πω τώρα. Ναι. Είμαι λοιπόν, είμαι στην Αθήνα και εκεί στην Οδό Ακαδημίας με Ασκληπίου έχουν 2-3 περίπτερα, έχουν βγάλει και πουλάνε παλιά βιβλία σε δεύτερο χέρι. Έχουν γίνει μικρά βιβλιοπολία. Εγώ ήμουν κάθε μέρα εκεί γιατί είμαι χωμένος μέσα στα βιβλία και ξεφύλιζα. Ώσπου πέφτει στα χέρια μου ένας τόμος της Νέας Εστίας, του περιοδικού Νέα Εστία, που ένα από τα τεύχη σε αυτόν τον τόμο ήταν αφιερωμένο στον Άντερσεν. Και ανάμεσα στα υπόλοιπα άρθρα ήταν ένα του Ηλία Βενέζη. Και λέει ο Ηλίας Βενέζης πως μια μέρα δέχεται ένα τηλεφώνημα από τη Μέλπο Μερλιέ, τη γνωστή μουσικολόγο, τον καλεί στο σπίτι της, γιατί το βράδυ εκείνο θα έχει καλεσμένο τον Κάρστεν Χέγκ, ένας Δανός μελετητής των Σαρακατσανέων, ελληνιστής, βυζαντινολόγος, και θέλει να συναντήσει το Βενέζη, γιατί πρόκειται να εκδοθεί στη Δανία ένα από τα έργα του Βενέζη, η Ολική Γη κλπ. Και σε αυτή τη συνάντηση το βράδυ εκείνο στο σπίτι της Μερλιέ γίνεται η συζήτηση που ανέφερα για το σχολείο το ελληνικό. Όσο το διάβαζα, αυτό έχει επίσης ενδιαφέρον, όσο το διάβαζα δεν ήξερα που βρίσκεται το σχολείο. Παρακαλούσα έντονα ενδόμηχα να βρίσκεται κάπου στη Θεσσαλία για να το κάνω θέμα για το περιοδικό. Και στο τέλος, όταν έφτασα πια στο τέλος, γιατί στο τέλος το λέει που βρίσκεται, το σχολείο, γράφει ο Βενέζης, αυτό βρίσκεται στο χωριό Αγναντερό της Θεσσαλίας. Και δίπλα μας. Είναι δίπλα στο νομό Τρικάλου. Φοβερό. Στο Αγναντερό, αυτό ήταν. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Έρχομαι, το συζητώ με τον Δημήτρη τον Γκρούπη, του άρεσε ως πρόταση, πάμε μαζί, ένα βράδυ θυμάμαι, για πρώτη φορά πήγαινα στο Αγναντερό. Βλέπουμε το πετρόχτιστο σχολείο και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η δημιουργία του θέματος. Μαζεύτηκαν στοιχεία, πληροφορίες. Αν κανείς πάρει τον Ξένο Θεσσαλό στα χέρια του, θα δει μια έτσι λίγο εμπεριστατωμένη δουλειά. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δεν είναι ένα κλασικό συνηθισμένο τουριστικό έντυπο. Ο Ξένος Θεσσαλός δίνει μια άλλη οπτική γωνία και για τον τουρισμό, για την ιστορία, για την οτροπία, τις συνήθειες. Είναι ουσιαστικά, θα έλεγε, ένα μνημείο, πραγματικά δηλαδή. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Χρήστο, αυτό δεν πετυχαίνεται. Αυτό θέλαμε να πετύχουμε από την αρχή. Ναι. Δηλαδή, το να κάνουμε ένα τουριστικό οδηγό ήταν εύκολο σχετικά. Γίνονται σήμερα. Εντάξει, έχουν πάρα πολύ. Γίνονται και πολυφορημένοι. Δεν πετυχαίνεται. Είναι συλλεκτικό περιοδικό.
Μάλιστα. Και γι' αυτό κυκλοφορεί συνέχεια και θα κυκλοφορεί συνέχεια. Είναι κάτι σαν ένα βιβλίο. Θα κυκλοφορήσει κι άλλο τώρα. Πριν πάμε όμως στο άλλο, να αφήσουμε λίγο, να κρατήσουμε λίγο τους τηλεθεατές σε αναμονή όσον αφορά το τι επακολουθεί. Να πάμε λίγο στον διάλογο. Στα 25 χρόνια, Δημήτρη. Ναι, τον αδικήσαμε το διάλογο. Ναι, ακριβώς. Παρότι πλέον αισθάνεται σε σχέση με τον ξένο Θεσσαλό που πηγαίνει παγκόσμια και πανελλαδικά σαν φτωχός συγγενής, ναι, δεν πάβει να είναι ο γεννήτωρος της προσπάθειας. Μέσα από τον δικό μας διάλογο, μέχρι στιγμής αδικήσαμε την εφημερίδα. Τον αδικήσαμε, τον αδικήσαμε, έτσι. Λοιπόν, για πες, 25 χρόνια, Δημήτρη μου, και αυτά είναι μια ζωή ολόκληρη. 1994 που ξεκίνησε ο διάλογος, όταν ήταν εντελώς διαφορετική η εποχή. Όταν εσύ και εγώ, Δημήτρη, είχαμε μαλλιά περισσότερα. Είχαμε και μαλλιά. Είχαμε όρεξη, διάθεση. Είχαμε όρεξη, υπήρχαν και λεφτά διαφορετικά. Λοιπόν, τώρα τι έμεινε από όλα αυτά. Τώρα έμεινε η όρεξη. Λοιπόν, για πες μας. Λοιπόν, τώρα πάλι θα θέλω να σου δώσω το λόγο, αλλά πρέπει να το πω. Ο διάλογος δεν είναι και αυτό μια τυχαία εφημερίδα. Έχει γράψει ιστορία, έχει κάνει παρεμβάσεις ουσιαστικές στα πολιτικά, στα κοινωνικά δρόμενα. Έχει φιλοξενήσει σελίδες του συνεντεύξεις οι οποίες συζητήθηκαν και οι οποίες αποτελούν και εδώ ζωντανή ιστορία του τόπου. Δεν είναι και αυτό η εφημερίδα ένα απλό έντυπο. Αυτό, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω το διαπίστωσα, δηλαδή εγώ πάνω στην ταχύτητα στα 25 χρόνια, γιατί υπήρχε πάντα ένα άγχος να βγει η επόμενη έκδοση και όλα αυτά. Όταν έφτασα στα 25 χρόνια και λέω να κάνουμε ένα φρένο να δούμε τι κάναμε μέχρι εδώ. Και να επιλέξουμε τα καλύτερα να γίνει ένα αφιέρωμα. Ξεφίλησα 45.000 σελίδες μέχρι τώρα έχει βγάλει ο διάλογος. Συν τις πολλές ειδικές εκδόσεις, γιατί από την αρχή ως εφημερίδα είχα... Εντάξει, εγώ είχα το μεράκι να κάνω κάποια πράγματα που να μένουν. Όπως ας πούμε. Έλα, αυτό μου ξαναφέρομαι τον Ηλία. Μιλάμε, εκλογές 2012. Θα το δείξουμε λίγο. Ένα καταπληκτικό αφαίρεμα. Το 2010. Το σκίτσο είναι κουρσό. Όχι, το σκίτσο είναι. Απλά το άλλαξα. Εγώ άλλαξα τους διαλόγους, είναι από το Στάθη. Μάλιστα. Είναι καταπληκτικό. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και είχα σκοπό να κάνω ένα αφιέρωμα στα 25 χρόνια, δηλαδή να επιλέξω τα καλύτερα άρθρα, όλα αυτά. Αλλά σημειώνοντας και γράφοντας και γράφοντας, μόνο οι σημειώσεις ξεπέρασαν τις 100 τόσες σελίδες. Δηλαδή είναι αυτό. Και είναι δύσκολο να γίνει σε ένα τεύχος, οπότε σε πρώτη φάση, επειδή έτυχε και το 19 να είναι μια χρονιά με πάρα πολλά ενδιαφέροντα και εξελίξεις και αλλαγές, θα βγει μέσα στο Φεβρουάριο ένα δικό αφιέρωμα με τίτλο «Πρόσωπα και γεγονότα του 2019», όπου εκεί θα παρουσιάζεται η νέα κατάσταση στο νομό Τρικάλων, ποιοι έχουν τις τύχες του νομού στα χέρια τους, αλλά κυρίως θέλω να δώσω βάρος το τι να προσδοκούμε το 20. Αν μου επιτρέπεις, για να ξέρω και τηλεθεατές και αναγνώστες του διάλογου, που είναι χιλιάδες, θα είναι προσανατολισμένο στα πολιτικά πρόσωπα, θα έχει οικονομικά, ας πούμε, παράγοντες της οικονομίας που αλλάξαν τον τόπο ή αλλάζουν. Σωστά, θεωρώντας. Θα είναι, πρώτα απ' όλα θα παρουσιάσουμε και τα πολιτικά και τα αυτοδιοικητικά πρόσωπα, αλλά βεβαίως και κάποιους άλλους παράγοντες, μεγάλους επιχειρηματίες. Μάλιστα. Συνδικαλιστές. Άρα γενικά όλο την ανθρωπογεωγραφία του νομού, ναι, αντιπροσωπευτικά θα είναι. Ένα σημαντικό θέμα που το έχω ανεβάσει όσο μπορώ το τελευταίο διάστημα και βλέπω ότι και πανελλαδικά συζητάνε, βεβαίως στην τάξη είναι το πρόβλημα της Ελλάδος. Γίνεται μια σοβαρή μελέτη για την δημογραφική κατάσταση του νομού και διαπιστώνουμε τρομακτικά πράγματα. Δηλαδή καταραίουμε ως νομός. Όχι, η Ελλάδα είναι γνωστό ότι καταραίει. Όμως τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα καταραίουν περισσότερο. Δηλαδή ειδικά τα χωριά, τα περισσότερα χωριά έχουν ερημώσει. Βεβαίως η πόλη, τα Τρίκαλα ανέβηκε λίγο τα τελευταία χρόνια. Αλλά μία πόλη, μία Καρδίτσα. Βιτρίνα είναι όμως. Είναι βιτρίνα. Μία πόλη χωρίς την Ήπειρο, χωρίς αυτά, θα καταρρεύσει και αυτή το επόμενο διάστημα. Θα υπάρχει αυτό το μεγάλο αφιέρωμα. Θα είναι όμως πραγματικά ένα περιοδικό το οποίο θα το κρατήσουν για τα αρκετά επόμενα χρόνια όχι μόνο οι φορείς και οι παράγοντες αλλά και οι πολίτες, γιατί θα είναι ένας οδηγός για πολλά ζητήματα.
Και πιστεύω ότι... Αυτές όμως οι 100 τόσες σελίδες σημειώσεων δεν θα πρέπει να αξιοποιηθούν και μια άλλη έκδοση ίσως. Αυτό ναι, αυτό ήθελα να πω ότι αυτό θα βγει τώρα μάλλον κυρίως για το 2019. Ναι. Και θα είναι τώρα το Φεβρουάριο. Ναι, στη συνέχεια θα βγουν πολλά αφιερώματα για διάφορες πλευρές της ζωής του νομού. Υγεία, παιδεία, εκπαίδευση, παραγωγή. Και εδώ θέλω να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε και με βοήθησε πάρα πολύ μια ανάθεση κατά κάποιο τρόπο που μου έκανε ο Τάσος Λάπος, ο πρόεδρος της Ενδυτικής Τράπεζας πριν 1,5 χρόνο, που μου είπε να συγκεντρώσω στοιχεία για την ιστορία της τράπεζας μέσα από το τι γράφτηκε στις εφημερίδες. Αλλά εγώ παράλληλα άρχισα να σημειώνω και άλλα γεγονότα και άλλα γεγονότα και είδα ότι ειδικά στο διάλογο έχουμε απίστευτες συνεντεύξεις για τους ανθρώπους του νομού, δηλαδή είναι... Υπάρχουν συνεντεύξεις και αφιερώματα και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γι' αυτό μιλάω για ζωντανή ιστορία και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει και δεν είναι στη ζωή πια. Νομίζω ότι πρόσφατα είδα, αν θυμάμαι καλά, για την Τελεψυχώρη Παπαστεφάνου. Λέω το πιο πρόσφατο που είδα, που έφυγε από τη ζωή και η οποία ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία. Είχαμε... Σαν την αείμνηστη πια Τελεψυχώρη Παπαστεφάνου, πάρα πολλές συνεντεύξεις. Τεράστιο υλικό. Και όχι μόνο τρικαλινών, αλλά και ανθρώπων που επισκεπτόταν κατά καιρού στα Τρίκαλα. Παραδείγματος χάρη με το θάνατο Μικρούτσικο. Ναι, που είχες. Και εσύ είδα μια... στο αφιέρωμα, στο τραπέζι εκεί. Κάνει μια καταπληκτική συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό. Και μετά από μια εβδομάδα άρχισαν οι εθνικές εφημερίδες να κάνουν αφιερώματα στο Θάνο μεγάλα. Γι' αυτό είναι ένας πλούτος που δεν πρέπει να πάει. Και δεν πρέπει να πάει χαμένος. Άρα θα περιμένουμε. Είμαστε αναμονή και για άλλον συνέντευξη. Ελπίζω να είμαστε καλά, να κάνουμε. Έχουμε πάρα πολύ υλικό και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Τώρα, να πω κάτι, δεν είναι του παρόντος, αλλά πρέπει θέλω να το πω μια πανέβηση για την Συνεντευστική Τράπεζα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και ξεκίνησε ως αναπτυξιακός πιστωτικός συνεταιρισμός σε ένα δωματιάκι του επιμελητηρίου. Και επέτρεψε μου να πω, όπως έχουμε βάλει και εμείς και εγώ προσωπικά αυτή στην σφραγίδα, στο ότι το σήμα της τράπεζας, αυτή η ρόφη, είναι δημιούργημα της δικής μου εταιρείας, της Prestige. Δηλαδή είμαι θες ο νονός αυτού του... Και νιώθω πάρα πολύ έτσι χαρούμενος και υπερήφανος. Και υπάρχει άλλη σύμπτωση. Η Συνεταιριστική Τράπεζα, σαν πιστωτικός, ξεκίνησε το 1994, την ίδια εποχή που ξεκινούσε και ο διάλογος. Είμαστε και συνομήλικοι. Τότε θα μου επιτρέψει να πω και κάτι άλλο όμως. Έτσι το λέω στους τηλεθεατές, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε. Δημήτρη, φέτος θα κλείσουν και 25 χρόνια από την επίσημη λειτουργία του ΤΕΦΑ. Ναι. Και εδώ υπάρχει ο Δημήτρης Σούλας, ο οποίος αυτή την ώρα έχει φέρει ήδη έχει φέρει, Δημήτρη, ένα τεράστιο πολύτιμο αρχείο και προσπαθούμε να το οπτικοποιήσουμε. Και εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει αναφορά στους προτεργάτες αυτής της προσπάθειας που ξεκίνησε και ήταν η πρώτη φορά, ίσως και μοναδική, που όλοι οι φορείς αυτόν εδώ τον νομό ήταν μαζί, με μπροστά ρημάκι τον πρώην Μητροπολίτη Τρίξης και Σαλόξιο Αλέξιο, ο οποίος πήρε μέρος στην καθιστική διαμαρτυρία που έγινε στην κεντρική γέφυρα, όταν ο σημερινός δήμαρχος, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, με την τουτούκα στο χέρι, είναι μαθητής και είναι μπροστά στο μαθητικό συλλαλητήριο, όταν οι άνθρωποι όπως είναι ο πατέρας του και πρώην δήμαρχος, Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, ο κύριος Κλιάφας από την Ομαρχία, νομίζω ήταν στην διεύθυνση τότε, Περικλής ο Βασιλός, ο Δημήτρης Σούλας και μια σειρά άλλη, από το Φύρος μετά ο Νημάς και άλλοι, οι οποίοι βάλαν τη σφραγίδα τους σε μια προσπάθεια και σε ένα έργο και που πρέπει να πω, μέσα από τα δημοσιεύματα που έχει ο Δημήτρης Σούλας, φαίνεται η προσπάθεια που έγινε και τη μεριά του έντυπου, των εφημερίδων που υπήρχαν τότε. Γι' αυτό λέω ότι οι εφημερίδες, και φτάνω πάλι σε εσένα, Δημήτρη, στο διάλογο, δεν είναι απλά ένα έντυπο, δεν είναι ένα άψυχο χαρτί. Είναι κάτι πολύ περισσότερο, είναι ζωντανή ιστορία. Σίγουρα, πραγματικά, εγώ
θα προσπαθήσω, θέλω να δω, πλέον περισσότερο με ενδιαφέρει, πρέπει να δώσουμε πράγματα, την ιστορία του τόπου για τους επόμενους, να τα δουν. Αλλά βεβαίως δεν σημαίνει ότι πάβουμε να είμαστε μάχημοι. Να το λοιπόν και εδώ. Ο χάρτης της τροβάδιας εκπαίδευσης, και μια κομματική σου έκπληξη. Και είναι εδώ το μεγαλύτερο μέρος, είναι στο... Στο ΤΕΦΑ. Στο ΤΕΦΑ, εδώ, που την Τάκης ο Γιάννης, εκ τους πρωτεργάτες, όλα, πολύ... Στοιχεία, συνεντεύξεις, εδώ έχουμε κάνει ωραία πράγματα. Και φιλοδοξούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα. Όσο υπάρχει όρεξη, μεράκι, διάθεση... Ένα πράγμα θα ήθελα να πω, μπορεί να φανεί βέβαια και σαν έμεση διαφήμιση, αλλά επειδή βλέπω για τη συντηρητική τράπεζα που είπα, στενοχωριέμαι όταν συναντώ φορείς του τόπου, οι οποίοι δεν έχουν λογαριασμό στη συνεδριστική τράπεζα. Που δεν είναι διαφημιστικό. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι επιτακτική που... ανάγκη. Και yeah, μακάρι να γινόταν. Προσπαθώ και εγώ μέσα από τις εκπομπές να το θέσω και για τις τοπικές επιχειρήσεις και για τις, την τράπεζα. Η τράπεζα κάνει μια ιδιότυπη ανακύκλωση του χρήματος. Έχει πελάτες, ανθρώπους τρικαλούς Θεσσαλούς και επιστρέφουν τα χρήματα. Εδώ στην τόπια αγορά, στη Θεσσαλική αγορά, γίνεται αυτή η ανακύκλωση. Σε αντίθεση με τις περίφημες συστημικές τράπεζες, παίρνουν τα χρήματα και τα πάνε και τα επενδύουν εκεί που θέλουν. Ή με αλυσίδες. Βλέπει κανείς αλυσίδες, σούπερ μάρκετ. Παίρνουν τα χρήματα και δεν τα επενδύουν εδώ στην περιοχή, παρά μόνο προσφέρουν εργασία σε κάποια άτομα. Δεν γίνεται έτσι η ανάπτυξη. Αντίθετα, πρέπει να στηρίζουμε και τις ντόπιες επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, γιατί εδώ γίνεται ανακύκλωση χρήματος. Η Τράπεζα Θεσσαλίας είναι μπροστά σε αυτό. Και δεν είναι διαφήμιση αυτό που λες, Δημήτρη. Καλά κάνεις και τον αφαίρεις. Και μπράβο σου που τον έφερες, δηλαδή. Μα έτσι, έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν. Μάκη, θες να πεις κάτι εδώ. Ναι, θέλω να προσθέσω κάτι. Εμείς πήγαμε στα Τρικαλινά, Μάκη. Θέλω να προσθέσω κάτι για τον Ξένιο Θεσσαλό. Δεν καλά... έχουμε πολύ χρόνο μόνο, δυστυχώς βλέπω πέρασε η ώρα. Τι Μάκη, χρόνο μου, τι χρόνο μου. Τρία λεπτά. Τρία λεπτά. Καλά, θα μπορούσα να μιλάω τρεις μέρες, έτσι, όχι τρία λεπτά για τον Ξένιο Θεσσαλό. Θέλω να πω επίσης ότι στο τρίτο τεύχος έχουμε επίσης ένα οδηπορικό στα Τρίκαλα με έναν ιδιόρυθμο, ιδιότυπο τρόπο. Ο Σταύρος ο Παρχαρίδης, σκηνοθέτης, θεατράνθρωπος, σεναριογράφος, είναι ο σκηνοθέτης μιας γνωστής τηλεοπτικής εκπομπής που προβάλλεται στην ΕΡΤ 3. Κυριακή στο χωριό. Είναι η Κυριακή στο χωριό. Και εσείς έχετε συμμετοχή σε κάποια, και έτσι, ιδίως η Σιμάκη. Έχει γυρίσει επεισόδια στην περιοχή. Έχουν γυριστεί επεισόδια στην περιοχή Τρικάλων, Καρδίτσας. Στην εκπομπή αυτή. Τώρα, ο Σταύρος είναι στενός συνεργάτης του περιοδικού και φίλος και έκανε ένα οδηπορικό στα Τρίκαλα. Ακολουθεί μια κυρία, η οποία είναι ηθοποιός βέβαια, η οποία επισκέπτεται τα Τρίκαλα και καταγράφει την περιήγησή της. Σαν ένα φωτορομάντζο, όπως το λέω εγώ, όπως ήταν κάποτε, θυμάσαι, με φωτογραφίες. Παρουσιάζονται λοιπόν τα Τρίκαλα μέσα από ένα... Τα θυμάσαι. Τα διάβαζες. Μέσα από μια φωτογραφική περιήγηση παρουσιάζονται τα Τρίκαλα. Αυτό σκεφτόμαστε να το υιοθετήσουμε και για τα επόμενα τεύχη, αλλά κάθε φορά σε μια άλλη περιοχή, για να παρουσιάζεται μια περιοχή με αυτόν τον ευχάριστο τρόπο, τον οπτικό τρόπο, που όμως συνοδεύεται και από ένα πάρα πολύ καλό κείμενο του ίδιου του Σταύρου του Παρχαρίδη, που είναι ευφιέστατος. Λοιπόν, στο τρίτο τεύχος έχουμε και αυτό. Έχουμε επίσης μια αναφορά στους αρχαίους γόμφους, που αυτό έκανε εντύπωση σε όλους τους αναγνώστες, γιατί μιλάμε για την εισβολή του Κέσσαρα και λοιπά, την σύγκρουσή του με τον Πομπίο και πως πάνω στους αρχαίους γόμφους σήμερα που είναι μια θαμμένη αρχαία πόλη φυτρώνουν τα αμπέλια της οικογένειας Λιάπα που δίνουν ένα εξαιρετικό κρασί λόγω του ότι ακριβώς βρίσκεται από κάτω θαμμένη αρχαία πόλη. Οι ρίζες εδώ επειδή είμαστε και τρεις καλοφαγάδες μπορούμε να το υπογραμμίσουμε έτσι και βάζουμε τη σφραγίδα στις γεύσεις. Εάν κανείς κρατήσει τον Ξένο Θεσσαλό θα βρει περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, κλείνοντας, θέλω να πω μόνο ότι σε ένα από τα επόμενα τεύχη, όχι στο επόμενο γιατί έχει πολλή δουλειά αυτό που ετοιμάζω, θα παρουσιάσουμε την μεγαλύτερη μυκηναϊκή πόλη στην Ελλάδα που βρίσκεται στη Θεσσαλία. Και είναι άγνωστη. Έχει ερευνηθεί από έναν Γερμανό αρχαιολόγο, τον Μιλόιτσιτς, στα 1959. Θα μας πεις που είναι. Έχουν επισκεφθεί και έχουν δει τα κυκλόπια τείχη. Είχε κυκλόπια τείχη πάχους 5 μέτρων και περίμετρο τα τείχη αυτά είχαν 4,5 χιλιόμετρα. Είναι η μεγαλύτερη και βορειότερη θέση στην Ελλάδα. Βρίσκεται ανάμεσα στους δύο νομούς. Εκεί που συναντά ο νομός Λάρισα στο νομό Μαγνησίας.
μπροστά στη λίμνη Κάρλα. Είναι η θέση Πέτρα. Παίζει μπάλα, εντό έδρα εκεί. Εκεί. Λοιπόν, είναι θέλω όμως και δύο λόγια, σε παρακαλώ, για το τεύχος που έχει να κάνει με τους Σαρακατσανέους. Σε αυτό το τεύχος των Σαρακατσανέων που θα το κυκλοφορήσουμε πανελλαδικά τον Ιούνιο, επειδή συμπληρώνονται 40 χρόνια από τα ανταμώματα των Σαρακατσανέων, αυτό θα πάει σε όλη την Ελλάδα. Εκεί θα υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τους Σαρακατσανέους, για την εξάπλωσή τους στη Θεσσαλία, θα υπάρχουν κείμενα γραμμένα από τους ίδιους Σαρακατσανέους. Εγώ να πω για την ακρογέννηση. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Λοιπόν, να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Εδώ οι επιχειρηματίες, οι φορείς στηρίζουν οικονομικά αυτή την προσπάθεια, Δημήτρη Χεμάκη. Κοίταξε, τα πρώτα τρία τεύχη βγήκαν με απίστευτη ταλαιπωρία. Δηλαδή, υπήρχαν βεβαίως κάποιοι άνθρωποι και επιχειρηματίες και λιγότερο οι φορείς που μας στηρίξανε. Το τελευταίο τεύχος νομίζω πως άρχισαν σιγά σιγά να καταλαβαίνουν τη σημασία του περιοδικού, ότι είναι πολύ διαφορετικό. Υπήρχε μεγαλύτερη στήριξη και από την περιφέρεια. Και γιατί εντάξει, λεφτά δεν πρόκειται να βγάλετε, το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται, αλλά τουλάχιστον να καλυφθεί ο κόπος, οι ώρες. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι στην πορεία θα έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Η περιφέρεια νομίζω ότι επιβάλλεται να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Έκανε μια πρώτη κίνηση. Είδαν και το αποτέλεσμα με το αφαίρεμα, ναι, ότι αμέσως από όλη την Ελλάδα είχαν τηλέφωνα το μπράβο, ωραία και όλα αυτά. Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε όλοι πιο συνεργάσιμοι και θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια. Χρήστο, από τη στιγμή που πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα, προσεξέ, έχει διαφορά από ένα τοπικό έντυπο, έτσι, που κυκλοφορεί σε επίπεδο νομού, άντε περιφέρειας. Αυτό πάει σε όλη την Ελλάδα. Είναι όπως οι αθηναϊκές εφημερίδες και τα αθηναϊκά. Και στο εξωτερικό. Υπάρχουν Έλληνες, ξέρω, φίλοι στη Γερμανία που μου έχουν μιλήσει γι' αυτό. Και Αμερική. Μου έχουν πει από Νέα Υόρκη για το περιοδικό, δηλαδή δεν είναι ένα απλό έντυπο. Και βέβαια αυτό μένει σε οποιαδήποτε άνθρωπο ο οποίος έχει μια βιβλιοθήκη που την κοσμεί με εκδόσεις. Μα ήδη δεχτήκαμε τηλεφωνήματα από Μυτιλίνη, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που ζητάνε τα προηγούμενα τεύχη. Ναι. Πήραν το τρίτο και ζητάνε τα προηγούμενα. Λοιπόν, επίσης ο νέος φορέας τουρισμού που ξεκίνησε στα Τρίκαλα να κάνει κάποια δουλειά, βοήθησε στο τεύχος αυτό και πάντα, ας πούμε, και ο Βασίλης ο Γιαγιάκος και ο Χρήστος ο Μιχαλάκης έχουν μια ευαισθησία σε όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί υπάρχει και ένα χαρισματικό άτομο, που μια κυρία. Ναι, ναι, μάλλον δεν θα ήθελα να. Εντάξει, να πω. Η οποία δεν θέλει να ακούγεται συνήθως το όνομά της, αλλά είναι μια πραγματικά χαρισματική κυρία που έχει βάλει τη δική της τη προσωπική σφραγίδα στην πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται εκεί. Εγώ κλείνοντας από την πλευρά μου και αφού ευχαριστήσω μια φορά ακόμα εσένα και όλους όσους βοήθησαν μέχρι τώρα, γιατί δεν μπορώ να τους πω όλους, θα ήθελα να πω ένα χαρακτηριστικό πολύ σύντομα για τον ξένο Θεσσαλό που ήρθε σε δύσκολες στιγμές και με συγκίνησε κιόλας. Όταν έγινε η πλημμύρα στη Μάνδρα, Αττική, στο εκεί που πνιγήκαν 25 άνθρωποι, υπάρχει ένας άνθρωπος στο χώρο μας, ένας Αθηναίος δημοσιογράφος, ο οποίος του είχε δώσει μία φίλη μου από την Αθήνα 4 τευχών. Αυτός ο άνθρωπος στην πλημμύρα, πέρασε η πλημμύρα μέσα από το σπίτι του, πήρε τα πάντα, ό,τι είχε και δεν είχε. Και μετά από ένα μήνα, 1,5 περίπου, χτυπάει το τηλέφωνο, με παίρνει τηλέφωνο η φίλη μου, λέει, ξέρεις κάτι, μπορείς να μου στείλεις μια σειρά από τον ξένο Θεσσαλό. Λέω, εννοείται και μία και δύο, γιατί έχουμε φροντίσει να έχουμε τέτοιοι. Λέω, τι τα θέλεις από περιέργεια. Λέει, έτσι και έτσι, ένας φίλος δημοσιογράφος έπαθε αυτό, με πλημμύρισε το σπίτι του, στη Μάντρα, τα πήρε τα πάντα και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, δεν στενοχωρήθηκα τόσο για άλλα αντικείμενα που έχασα τα λοιπά, όσο και τη σειρά το ξένου Θεσσαλού που ξέρω. Το μέλημα του ανθρώπου αυτού που έχασε το βιός του ήταν να αποκτήσει λοιπόν, και πάλι τη σειρά. Μπορείς, λέει, να έρθεις σε επαφή να μου ξαναστείλεις τα περιοδικά. Και πραγματικά συγκινήθηκα και λέω ότι αξίζει τον κόπο για τέτοιες μικρές χαρές που παίρνουμε για να συνεχίσουμε. Υπάρχει καλύτερος επιλογός από αυτόν, Δημήτρη? Να προσθέσω κάτι βεβαίως πάνω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης. Μας έστειλε μια επιστολή, μια αναγνώστρια από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, βρισκόταν στο νοσοκομείο και κρατώντας τον ξένο Θεσσαλό στο χέρι, μας είπε, τη βοήθησε να δυναμώσει και να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας.
Ίσως το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος αυτό, να το δει και ο κόσμος. Είναι και αυτό συγκλονιστικό. Mm. Και με αυτά τα δύο που μου είπατε, δεν μπορώ παρά να σας αποχαιρετήσω. Να συγχαρώ για μια κουφρά και τους δυο για την προσπάθεια που έχετε κάνει και τα αποτελέσματα. Και να πω ότι πραγματικά σε χαλεπούς καιρούς κρατάτε θερμοπύλες και όσον αφορά το επίπεδο, αλλά και το γεγονός ότι η ποιότητα αυτών των εντύπων νομίζω ότι αντανακλά την προσπάθειά σας και του πώς σέβεστε και τον αναγνώστη και την ίδια την αποστολή του δημοσιογράφου. Να είστε καλά και οι δυο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να ευχηθούμε και σε ένα καλό κουράγιο στη δύσκολη προσπάθεια που κάνεις, γιατί σημαντικά το κανάλι σε τοπικό επίπεδο είναι κάτι μοναδικό και εγώ πάντα λέω ότι πρέπει να το στηρίζουμε όσο μπορούμε ο καθένας. Από το στόμα σου και στους επιχειρηματίες του αυτή.